Είμαστε στις κάμερες του Αντίφωνου. Ο Σπύρος Μπενετάτος διδάσκει αρχαία πολιτική φιλοσοφία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ο Κώστας Ράπτης, δημοσιογράφος, περί τα διεθνή κατά το μάλλον ήτον. Και εγώ θεολόγος, συνεργάτης χρόνια στο Αντίφωνο και είχαμε μια κουβέντα με τον Σπύρο Μπενετάτου, εκτός κάμερα, σε ανύποπτο χρόνο, σχετικά με αυτό που συμβαίνει στην Παλαιστίνη, εάν και σε ποιο βαθμό επηρεάζει τις δυτικές κοινωνίες. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένος, εάν υπάρχει κάποιο είδους ιδεολογικό ρήγμα στην κοινή γνώμη, ενδεχομένως και στις κυβερνήσεις, και είπαμε να το συζητήσουμε αυτό εδώ, στις κάμερα μπροστά, με τη βοήθεια και του Κώστα του Ράπτη. Οπότε, αν θέλεις Σπύρο, πες λίγο ποια είναι η σκέψη. Δηλαδή, όταν λέμε ιδεολογικό ρήγμα στην περίπτωση αυτή, εσύ τι έχεις στο μυαλό σου? Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι το αν έχουμε ιδεολογικό ρήγμα ή όχι, είναι το ερώτημα. Δεν είναι η αφετηρία εδώ πέρα. Αυτό που μπορούμε να δούμε πολύ άμεσα είναι ότι ενώ 1,5 χρόνο πριν, όταν είχαμε στις 22 Φεβρουαρίου του 22 την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, εμφανίστηκε συνολικά η Δύση στοιχημένη σε μια αφήγηση. Τη επίσημη αφήγηση των σχεδόν όλων των δυτικών κρατών και με την οποία συντάχθηκε ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου δυναμικά τότε. Όλη η Ευρώπη και η Αμερική βάφτηκαν γαλαζοκίτρινες. Η αντίδραση σήμερα είναι ενώπιον των όσων συμβαίνουν στην Γάζα και στην Παλαιστίνη γενικότερα, είναι πολύ διαφορετική και είναι επίσης πάρα πολύ έντονη. Ένα πρώτο πράγμα που έχουμε εδώ είναι το ότι οι κάμερες και το δημόσιο βλέμμα στάθηκαν εξ αρχής στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Διατυπώνεται μια δυτική αφήγηση άμεσα που στηρίζεται στο ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση, στην βία της επίθεσης στους αμάχους και τελπά, στο αδικαιολόγητο και στο δικαίωμα του Ισραήλ για αυτό άμυνα. Και στρέφονται το σύνολο των συστημικών μέσων σε αυτό το γεγονός. Το ενδιαφέρον του κόσμου ενισχύεται της παρακολούθησης από το σε αυτό που όλοι ευνηδιαστήκαμε με το πώς ευνηδιάστηκε το Ισραήλ. Ο στρατός του, οι μυστικές του υπηρεσίες κτλ. Μεγαλώνει δηλαδή, από μια έχουμε το γεγονός και από την άλλη σαν την αναμονή. Αν καταλαβαίνω καλά, ότι χτίζεται ένα ενδιαφέρον και στρέφονται ξαφνικά τα φώτα, όλα τα media ας πούμε, στρέφουν τα φώτα τους στο τι γίνεται εκεί, στη Γάζα. Ακριβώς. Αυτή είναι η πρώτη επιτυχία των Παλαιστινίων, διότι το Παλαιστινιακό ήταν ένα ζήτημα με το οποίο για αρκετά χρόνια η κοινή γνώμη δεν ασχολιόταν ιδιαίτερα στη Δύση. Για να μην μιλήσουμε για όλο το γεωπολιτικό, τι συνέβαινε με τα αραβικά κράτη και τα λοιπά την ίδια περίοδο, τέλος πάντων. Στη συνέχεια το τοπίο αλλάζει. Οι κάμερες μένουν πάνω στη Γάζα, όχι πια των συστημικών μου, δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι ας πούμε, αλλά στην καταγραφή των γεγονότων από τη μια και σε όλα τα βίντεο και τις εικόνες και τα λοιπά που συναντάμε στα social media, και ξεκινάει η παρακολούθηση της σφαγής των αμάχων στη Γάζα. Με τους βομβαρδισμούς στην αρχή και τη χερσαία εισβολή. Σφαγή τώρα πια από τη μεριά του Ισραήλ. Από τη μεριά του Ισραήλ των Παλαιστινίων πλέον. Εκεί αρχίζει πολύ γρήγορα μια αγανάκτηση, νομίζω. Ενός σημαντικού αριθμού ανθρώπων. Έχουμε
μέσα σε μερικές εβδομάδες διαδηλώσεις στις περισσότερες χώρες της Δύσης, συχνά διαδηλώσεις μεγέθους εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, πράγμα ας πούμε, που σε χώρες όπως το Λονδίνο ήταν κάτι ασυνήθιστο. Φτάνουμε σε σημείο να έχουμε κυβερνήσεις δυτικών κρατών, όπως της Ισπανίας, του Βελγίου κτλ., οι οποίες καταγγέλουν τη στάση του Ισραήλ πλέον, ανοιχτά. Έχουμε ενδιαφέροντα ειδικτικά φαινόμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα έλεγα, πέρα από ένα νεολαϊστικό κίνημα, φοιτητικό κυρίως κτλ. Κάτι πολύ ενδιαφέρον ήταν το οι Εβραίοι οι οποίοι εμφανίζονται καταγγελτικά, διαδηλώνουν και διαδηλώνουν δυναμικά, κάθονται να συλληφθούν δηλαδή, καταγγέλλοντας τα εγκλήματα του Ισραήλ στην Παλαιστίνη και ζητώντας κατάπαυση πυρός. Έχουμε προσωποποιείται στην Αμερική, στο πρόσωπο του Biden, η κατακραυγή. Το παρατσούκλι Genocide Joe έχει γραφτεί μέχρι σε πόρτα του Λευκού Οίκου. Και από εκεί και λέω ενδεικτικά σημεία, και από εκεί και πέρα έχουμε έντονες αντιδράσεις στελεχών πια συστημικών μηχανισμών. Θυμίζω τις 400 υπογραφές από στελέχη της διοίκησης Biden, τις αντίστοιχες ενστάσεις στον ΟΗΕ. Δεν είναι σίγουρο ότι το ξέρουμε όλοι. Τι είναι αυτές τις 400 υπογραφές. Στελέχη της διοίκησης. Ναι. Πολιτικά διορισμένα. Πολιτικά. Όχι απαραίτητα στους ψηλόπαθμα, αλλά πάντως πολιτικά διορισμένα. Συνυπογράφουν ένα κείμενο που ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός, μιλώντας για τη σφαγεία μάχων κτλ. Και ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να κρατάει οι Ηνωμένες Πολιτείες την υποστηρικτική στάση που έχει προς το Ισραήλ. Αντίστοιχα, στη Γαλλία 12 πρεσβευτές. Για πες το. Συνέχισε. 12 πρεσβευτές της Γαλλίας σε χώρες της Μέσης Ανατολής έστειλαν κοινή επιστολή στον Μακρόν, λέγοντάς το ότι είναι αδύνατον να επικοινωνήσουμε με τη γαλλική πολιτική στις χώρες που έχουμε διαπιστευτεί. Μάλιστα. Συμφωνείς με λίγα λόγια. Τώρα διακόπτουμε το Σπύρο, αλλά καλά κάνω. Συμφωνείς δηλαδή με το ότι υπάρχουν γεγονότα τέτοια τα οποία δεν τα συναντούσαμε ούτε πριν 2 χρόνια, ούτε πριν 10 χρόνια ή όχι. Δηλαδή, μοιάζει σαν το κλείσιμο ενός κύκλου. Θέλω να πω, μέχρι να έρθει η παρούσα μέσα ανατολική ανάφλεξη, έμοιαζε να έχουμε απομακρυνθεί πάρα πολύ από σκηνές σαν αυτές του 2003 και των ογκοδέστατων διαδηλώσεων κατά της επικείμενης τότε Αμερικανικής εισβολής στο Ιράκ, με εκατομμύρια ανθρώπους κατά εξοχή στις χώρες που εμπλέκονταν, στην Αγγλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, όχι στη Γαλλία ή τη Γερμανία που κρατούσαν αποστάσεις. Εκείνο το θερμό αντιπολεμικό, αντανακλαστικό των ευρωπαϊκών κοινωνιών έμοιαζε να ανήκει στην βαθιά αρχαιότητα. Είναι αναμφίβολο ότι στα χρόνια που μεσολάβησαν είχες μια δεξιά μετατόπιση, ιδίως σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη Μέση Ανατολή, και η μετατόπιση αυτή τροφοδοτήθηκε και από τις τρομοκρατικές επιθέσεις τύπου Μπατακλάν στο ευρωπαϊκό έδαφος, όποιοι και αν ήταν αυτοί που τις σχεδίασαν και τις εκτέλεσαν, και από το βάρος του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος. Τώρα μοιάζει λοιπόν σαν να κλείνει ένας κύκλος. Εκεί που βρισκόμασταν στην απόλυτη απάθεια, θα έλεγε κανείς, των ευρωπαϊκών κοινωνιών για θέματα πολέμου και ειρήνης, και στην πολύ μεγάλη αποστασιοποίηση της ευρωπαϊκής κοινή γνώμης από τα δεινά των λαών εκείνης της περιοχής του κόσμου, τώρα, και αυτό δεν έγινε από την πρώτη μέρα, έγινε σταδιακά. Υπήρξε μια, το είπε ο Σπύρος, μια μετατόπιση από την 7η Οκτωβρίου μέχρι την τωρινή στιγμή.
μια μετατόπιση η οποία προφανώς διευκολύνθηκε από την ομότητα, την βιαιότητα, ναι, την ομότητα των επιχειρήσεων του Ισραήλ εναντίον της λωρίδας της Γάζας. Μοιάζει δηλαδή σαν να ξύπνησε κάτι που κοιμόταν και κοιμόταν καιρό. Θέλω να επισημάνω μια διαφορά και θα... Εσύ μιλάς για μια κατάσταση το 2002-2003 που έχει, θα έλεγα, ιδεολογικά χαρακτηριστικά αριστερά. Είναι μετά τη Γένοβα, είναι το αντιπολεμικό κίνημα. Νεολαία, μεγάλη νεολαία, μεγάλα κομμάτια της νεολαίας, αντιπαγκοσμιοποίηση και το οποίο μπαίνει μέσα στα γεωπολιτικά ζητήματα εκείνης της εποχής και στρέφεται ενάντια στις πολεμικές επιχειρήσεις που κάνει η Δύση εκείνη τη στιγμή. Φαίνεται όμως σαν αυτό να γίνεται από μια τοποθετημένη κοινή γνώμη. Είναι μέρος ενός αντιαμερικανικού κινήματος, ας πούμε, ή ενός αντιπαγκοσμιοποιητικού κινήματος. Αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω να με διορθώσω. Ίσως κατά πλειοψηφία, ναι. Όχι απαραίτητα πάντα. Και να πω όμως τώρα, ας πούμε, αυτό που εγώ βλέπω σαν διαφορά και από αυτά που καταλαβαίνω που λέει ο Σπύρος, ότι η διαφορά τώρα είναι ότι δεν είναι ιδεολογικό το ζήτημα με την κλασική έννοια. Δηλαδή δεν έχουμε μια σύγκρουση εδώ δεξιών και αριστερών απόψεων. Δηλαδή το να ξεσηκωθούν π.χ. τα 400 στελέχη που είπατε πριν ή οι Γάλλοι πρέσβεις, ας πούμε, δεν είναι το αντιπολεμικό κίνημα, δεν είναι το αντιπαγκοσμιοποιητικό κίνημα της Γένοβας. Ή, Σπύρο, εσύ μου το έλεγες, ότι στελέχη του BBC πιάστηκαν να... αφηγήσεις για στελέχη του... για εργαζόμενους του BBC να κλαίνε στις τουαλέτες. Διότι για τα πράγματα που έπρεπε να πούν σε αντίστοιχη με αυτά που βλέπανε. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε δηλαδή, και αυτό είναι τώρα ουσιαστικά που συζητάμε, γιατί ένα θέμα είναι αν έχουμε ένα, ας πούμε, αντιπολεμικό κίνημα, ένα κίνημα ενάντια στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Ισραήλ ή μια στάση απέναντι στο Παλαιστινιακό. Αυτό είναι ένα θέμα. Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι αυτή η στάση απέναντι στο Παλαιστινιακό ανοίγει μια τρύπα ηθικού χαρακτήρα. Δηλαδή δείχνει ότι όλο αυτό, ότι είμαστε η δημοκρατία, που ενδεχομένως πρέπει και να την εξάγουμε αυτή τη δημοκρατία, γιατί απέναντι μας έχουμε ένα βαρβαρό κόσμο. Έχουμε τον Πούτιν που είναι, ας πούμε, ο νέος Χίτλερ. Έχουμε όλοι οι αντίπαλοι της Δύσης ήταν ο νέος Χίτλερ. Από τον Μιλόσεβιτς μέχρι τον Γκαντάφη, μέχρι τον Σαντάμ Χουσέιν κλπ. Είναι δηλαδή μια, αυτό που θα λέγαμε, απανθρωποποίηση του αντιπάλου. Λοιπόν, αυτό το πράγμα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο φαινόταν στο μεγάλο κομμάτι της κοινής γνώμης να πιάνει. Μέχρι τελευταία την Ουκρανία, όπως είπε ο Σπύρος. Εδώ δεν πιάνει. Και αυτό που δεν πιάνει, αυτή είναι η ερώτησή μου, δεν είναι ιδεολογικού χαρακτήρα με την έννοια την προηγούμενη που λέγαμε. Είναι, ανοίγει μια τρύπα ή ένα ρήγμα, ερώτηση. Αυτό το λέω ως δήλωση, αλλά βάλτε το ερωτηματικό αν όντως ισχύει ή όχι. Ανοίγει ένα ρήγμα στα θεμέλια τα ηθικά της, ας πούμε, της αφήγησης της Δυτικής σήμερα. Να πω πρώτος. Έχω δύο ενστάσεις αυτά που είχες και μια παρατήρηση. Το πώς τοποθετούνται στελέχη της πολιτικής κοινής ή της διοίκησης στις δυτικές χώρες δεν είναι παρά αντανάκλαση και μάλιστα εν μέρη στρεβλή αυτού που παίζεται στο επίπεδο των κοινωνιών. Είναι. Δεν είναι της ίδιας τάξεως. Όχι. Ναι. Το ότι πόσο μάλλον θα έλεγα όμως. Ναι, το ότι ο κάθε δημοσιογράφος του BBC, ο κάθε Γάλλος πρεσβευτής και ο κάθε διορισμένος από την κυβέρνηση Biden, κυβερνητικός συνεργάτης, αισθάνεται την ανάγκη να αντιδράσει, προκύπτει από το αντικειμενικό βάρος των ίδιων των πραγμάτων, αλλά από το πώς το προσλαμβάνουν οι τριγυρινοί του, οι εγγύς και οι μακράν. Γιατί το τι πιστεύει για αυτά τα ζητήματα η Δύση βρίσκεται σε πολύ μεγάλο αποσυντονισμό για άλλη μια φορά και κατεξοχήν αυτή τη φορά από το τι πιστεύει η υπόλοιπη ανθρωπότητα που αποτελεί και την πλειοψηφία. Okay. Αυτό δεν είναι αμεληταίο. Είχα δει κάποια στιγμή δύο χάρτες. Μου προξένησαν τρομακτική εντύπωση, γιατί ήταν σαν να αποτελούν ο ένας το αρνητικό της φωτογραφίας του άλλου.
Γιατί το ένα ήταν ο χάρτης των χωρών που υιοθέτησαν κυρώσεις κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία και ο άλλος ήταν ο χάρτης των χωρών που αναγνωρίζουν κράτος της Παλαιστίνης. Ήταν αλληλοαποκλειόμενες εικόνες. Λοιπόν, αυτό επειδή αλλάζει ο διεθνής συσχετισμός, παίζει το ρόλο του. Τώρα, στο εσωτερικό των δικών μας κοινωνιών, εγώ θα έλεγα ότι το γεγονός πως η αριστερά για καμιά 15 ετία αποσύρθηκε πλήρως από τη συζήτηση για τα γεωπολιτικά ζητήματα, για τα ζητήματα του υπεριαλισμού και ούτω καθεξής, αν δεν βρέθηκε συντεταγμένη κατά μεγάλο τμήμα της προς τις κυρίαρχες επιλογές, το γεγονός ότι περάσαμε από αυτή τη φάση δεν απαλήφθη την διάκριση αριστερού και δεξιού χαρακτήρα στο πώς τοποθετείται κανείς σε αυτά τα πράγματα. Και νομίζω ότι η αντίθεση τώρα σε αυτά που γίνονται στη Γάζα έχει και αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά σε σχέση με το σχετικά εύκολο πράγμα που ήταν λόγω χάρη το 2013 το να καταγγείλεις μία πολεμική εισβολή του μεγάλου παγκόσμιου κακού ηγεμόνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ, για να τολμήσεις να μιλήσεις, θα πρέπει να διαπεράσεις ένα πολύ πιο σκληρό φράγμα που έχει να κάνει με τον μύθο του Ισραήλ και της δημιουργίας αυτού του κράτους, με τον κίνδυνο να καταγγελθείς για αντισημιτισμό και ούτω καθεξής. Αλλά επειδή ο κόσμος έχει γίνει κατά μία έννοια περισσότερο ενιαίος και οι δυτικές κοινωνίες περισσότερο πολύχρωμες, ξαφνικά βλέπουμε στοιχεία ενός αντιαπικιακού λόγου να ξεπετάγονται εκεί που δεν ήταν αυτονόητο, στη συζήτηση για το Παλαιστινιακό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο ντόρος γύρω από το σύνθημα που έχει ακουστεί σε διαδηλώσεις στη Δύση, το «Από τη θάλασσα μέχρι το ποτάμι, η Παλαιστίνη θα ελευθερωθεί». Για κάποιους αυτό είναι περίπου ένα αντισημιτικό κάλεσμα σε γενοκτονία των Ισραηλινών. Άρα εσύ βλέπεις με έναν τρόπο μια επιστροφή... Είναι πολύ πιο τολμηρό, είναι πολύ πιο τολμηρό. Βλέπεις μια επιστροφή της αριστεράς με κάποιο τρόπο σε αυτό. Όχι. Ναι, πιστεύω ότι αναγκαστικά είναι μια αντιαπικιακή, μεταπικιακή, αντιρεαλιστική, αριστερή τοποθέτηση η οποία αντικειμενικά προορίζεται να δώσει τον τόνο σε αυτές τις αντιδράσεις. Ωραία. Είναι λες, έχει χρώμα πολιτικό, ιδεολογικό, από τα κλασικά που ξέραμε. Είναι μια επιστροφή με αυτή την έννοια, μια επάνωδος. Ή, και λες και ένα δεύτερο, το ξαναείπες τώρα, ότι αυτό έχει να κάνει με την όλη εικόνα, με όλο τον κόσμο και με την πόλωση που χτίζεται αυτή τη στιγμή στο σύνολο, ας πούμε. Δηλαδή, στην κοινή γνώμη και εκτός Δύσεως, ας πούμε. Ναι, και στο επίπεδο των κρατούντων γίνεται σαφές ότι είναι... Ενώ εμείς, ας πούμε, στην κουβέντα μας πριν μέναμε στη Δύση μόνο. Ναι. Μέσα στην... Αλλά για τους κρατούντες έρχονται αντιμέτωποι με μια αντίφαση, είναι αυτό υπονομευτικό. Το να αντιμετωπίζουν απαθώς τα όσα κάνει το Ισραήλ στην Λωρίδα της Γάζας, όταν έχουν οικοδομήσει την πολιτική τους και την ταυτότητά τους πάνω στη φυσιογνωμία του, εξαγωγέα, δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι αυτό υπονομευτικό. Συναντιούνται με ένα όριο. Ναι, ναι, νομίζω όλοι οι παράγοντες που βάζεις κόστες στη συζήτηση, νομίζω ότι έπρεπε να μπουν και η διεθνής εικόνα, διότι ξεκινήσαμε πολύ απότομα με το ιδιαίτερο θέμα που θέλαμε να κουβεντιάσουμε, το τι είναι αυτή η αναταραχή στη Δύση σήμερα, και στο τον σημαντικό ρόλο που παίζει ένας παλαιότερος αφηγηματικός αριστερός, μια αριστερή αφήγηση που πλαισιώνει, εξηγεί, πάλι αυτό να το μπορούμε να το δούμε εύκολα αντιπαραβάλλοντας με την ιστορία της Ουκρανίας. Εδώ ήταν στην περίπτωση της Παλαιστίνης ήταν πολύ εύκολο από τη στιγμή που προέκυψε το ανάποδο σοκ, το σοκ των βομβαρδισμών των αμάχων στην Παλαιστίνη, να μπει δυναμικά στο προσκήνιο της δημοσιότητας το ιστορικό της Παλαιστίνης.
το ότι η ιστορία αυτή που έχουμε δεν ξεκινάει στις 7 Οκτωβρίου. Αλλά είναι τουλάχιστον από το 1948, τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία αυτό ακριβώς. Σημασία έχει ότι υπάρχει μια παράδοση σε σχέση με την Παλαιστίνη, αριστερής πρώτα απ' όλα προελεύσεως, υπνότουσα, η οποία αναζωογονείται και ξυπνάει και προβάλλεται τώρα. Κάτι αυτό όμως δεν αναιρεί, νομίζω, το ερώτημα ποιος είναι ο πυρήνας που αρχικά πυροδοτεί αυτή την αντίδραση. Και έχω την εντύπωση ότι είναι ένας πολύ άμεσος πυρήνας που έχει να κάνει με τις εικόνες, την αγανάκτηση και, και τις βασικές παραδεδευμένες ηθικές αξίες. Είναι δύσκολο. Θα το τροποποιούσα λίγο αυτό που λες. Εντό. Ωραία. Θα το τροποποιούσα λίγο. Παρακαλώ. Γιατί οι εικόνες είναι πράγματι πολύ σκληρές. Ναι. Και θα σοκάρουν τον οποιονδήποτε άνθρωπο. Εδώ έχουμε την επιπλέον διαφορά ότι δεν θυμάται κανείς ποτέ άλλοτε να έχει επιχειρηθεί τέτοιες εικόνες ομότητας να του επιβληθούν μέσα από διάφορες εκλογικεύσεις ως ανεκτές. Ναι, με το αυτό ακριβώς είναι. Δεν είναι μόνο το ότι η σφαγή είναι, έχει από το μέγεθος που έχει. Ναι, όχι, είναι όχι. Το ότι... Η δικαιολόγηση. Η δικαιολόγηση από ένα σημείο και μετά. Η δικαιολόγηση και η στάση των κυβερνήσεων της Δύσης. Το ότι κράτησε 7 εβδομάδες μέχρι την προσωρινή αυτή εκχειρία που λύγει αύριο, ο βομβαρδισμός, η σφαγή τέλος πάντων, με τη συντριπτική πλειοψηφία των δυτικών κυβερνήσεων, πρωτοστάτους φυσικά της Αμερικής, να πρακτικώς να υποστηρίζουν να επιμένουν σε ένα λόγο υποστηρικτικό της στάσης του Ισραήλ, ήταν κάτι που σόκαρε επίσης. Παράλληλα με τις εικόνες που λέμε. Με μια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση γεωγραφική και χρονική. Υποστηρίζω ότι σε επίπεδο όχι ηγεσιών αλλά κοινωνιών, ο αγγλοσαξονικός κόσμος είναι πιο ανοιχτός στη συζήτηση από ότι η υπηρετική Ευρώπη. Για εξηγήστε το λίγο αυτό. Ότι στην Αγγλία, πολύ λόγω σε μεγάλο βαθμό και του όγκου του μουσουλμανικού της πληθυσμού, με τον οποίο η χώρα δεν βρίσκεται σε πόλεμο όπως βρίσκεται η Γαλλία στην πραγματικότητα. Και στην Αμερική το πράγμα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι μόνο ή κυρίως η αραβοαμερικανική κοινότητα που σηκώνει την αντίδραση. Είναι η αμερικανοεβραϊκή κοινότητα που σηκώνει την αντίδραση. Λοιπόν, επειδή ακριβώς η Αμερική είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα παγκοσμίως, τη διασπορά, έτσι, όλη η πολυμορφία της εβραϊκής ύπαρξης εκφράζεται περισσότερο ακομπλεξάριστα. Άλλωστε το αμερικανο-εβραϊκό στοιχείο είναι και πολύ εκοσμικευμένο, τίνει να τοποθετείται πολιτικά αριστερότερα του κέντρου και όλο αυτό το πράγμα. Αλλά εδώ, και οπωσδήποτε οι νέες γενιές των Αμερικανοεβραίων δεν ταυτίζονται πια με το σιωνιστικό αφήγημα όπως συνηθιζόταν. Εδώ και από επαγγελματική, ας το πούμε έτσι, αιμονή να σε διακόψω για να πω ότι δεν είναι μόνο η, ας πούμε, η μη θρησκευτική Εβραίοι, ας το πούμε, οι ουδέτεροι θρησκευτικά Εβραίοι που αντιδρούν αυτή τη στιγμή, οι πιο εκοσμικευμένοι, υπάρχουν και μεγάλα κομμάτια των παραδοσιακών αντισιωνιστών, ορθόδοξοι Εβραίοι, που εγώ θα έλεγα ότι αυτοί με έναν τρόπο, όσο εγώ μπορώ να καταλάβω ως θεολόγος, εκφράζουν την παλιά ραβινική στάση. Αυτή η παρπέρα θεωρώ. Την Ραβίνο που κραυγάζοντα είμαι Ραβίνο, απαιτώ να σταματήσει ο πόλεμο τώρα. Προς τον Biden. Προς τον Biden, την βγάλει να σηκωθεί από την αίθουσα. Εντάξει, αυτή που αναφέρει νομίζω ότι είναι ένα σχετικά περιθωριακό φαινόμενο. Εγώ έχω υπόψη μου άλλες έρευνες που λένε ότι τουλάχιστον στον εβραϊσμό της Αμερικής, όσο περισσότερο είναι κανείς ταυτισμένος με τον Ορθόδοξο Εβραϊσμό, πάει προς το κράτος. Πάει προς το Ισραηλινό κράτος. Ενώ όσο διαφοροποιείται ή και σε θρησκευτικό επίπεδο. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι στην Αμερική και στην Αγγλία η κοινωνία
άνοιξε το ζήτημα πολύ περισσότερο, έτσι εκτιμώ, από ότι οι κοινωνίες της υπηρετική Ευρώπης, που έχουν πάει πολύ πιο δεξιά και προσδιορίζονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τις φοβίες τους για το μεταναστευτικό και άλλωστε... Αφενός και αφετέρου αποδέχονται αυτές οι κοινωνίες, δηλαδή η γερμανική, η γαλλική κτλ, τον κυρίαρχο αμερικανικό λόγο πολύ περισσότερο. Δηλαδή είναι με έναν τρόπο αμερικανότερη των Αμερικανών. Νομίζω όμως, ιδεολογικά. Συγγνώμη που διακόπτω. Η βασική αιτία είναι, συμφωνώ Κώστα ως προς τη βασική αιτία, ότι το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα που, κλειδί. Που κλειδί για την Ευρώπη και όχι για τη ΣΥΠ. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η κατεξοχήν χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αποκλίνει από τη δυτική αφήγηση, η Ουγγαρία, η οποία κρατάει μια ακρεφνώς φιλοϊσραηλινή στάση αυτή τη στιγμή. Να το πω αλλιώς. Ναι. Εσείς διακρίνετε κάποια διαφορά ανάμεσα λόγω χάρη στον Εμμανουέλ Μακρόν και την Μαρίν Λεπέν σε ό,τι έχει να κάνει με το Μεσανατολικό? Διακρίνεται κάποια διαφορά ανάμεσα στην κυβέρνηση του Σόλτς και την τρισκατάρα την εναλλακτική για τη Γερμανία σε ό,τι αφορά την αφοσίωση του Ισραήλ? Υποτίθεται ότι αυτές τις δύο πλευρές της χωρίζει χάος, ε? Όχι, όχι, όχι. Καθόλου. Καθόλου. Να πω εγώ. Παρακαλώ. Κοίταξε, αυτό είναι το ενδιαφέρον τώρα. Ότι εδώ αλλάζουν με ένα μυστήριο τρόπο τα πράγματα. Ενώ είχαμε ένα λαϊκισμό δεξιό και ένα λαϊκισμό αριστερό, αντισυστημικούς και οι δύο, βλέπουμε τώρα ότι ο δεξιός αντισυστημικός λαϊκισμός εντός ή εκτός εισαγωγικών είναι φιλοϊσραηλινός. Αυτό γίνεται κατεξοχήν στην Αμερική για λόγους α. Στους Ρεπουμπλικάνους. Όχι, εγώ νομίζω είναι στους Ρεπουμπλικάνους, αλλά είναι βαθύ εσωτερικό μέσα στην ταυτότητα την αμερικανική και εδώ θα έπρεπε να κάνουμε ίσως μια μεγάλη συζήτηση για το φαινόμενο που λέγεται χριστιανικός ιονισμός. Υπάρχει... Ο χριστιανικός σιωνισμός όμως δεν είναι το εκλογικό κοινό των δημοκρατικών. Δεν είναι το δημοκρατικό. Ναι. Okay, οι δημοκρατικοί έχουν άλλο πρόβλημα, γι' αυτό λέω ακριβώς. Οι δημοκρατικοί, και εδώ βλέπεις αυτά το αριστερό-δεξιό, που ότι νομίζω ότι το πράγμα ταλαντεύεται, ας πούμε, κλειδονίζεται. Δηλαδή, οι δημοκρατικοί στήριξανε την φιλοουκρανική πολιτική, ακριβώς και γενικώς στην εξαγωγή δημοκρατίας. Και εδώ βλέπεις τώρα ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να πουληθεί ή να αγοραστεί ως εξαγωγή δημοκρατίας που γίνεται. Γι' αυτό τονίζω εγώ τουλάχιστον το ηθικό θεμέλιο αυτής όλης της ιστορίας ότι κλονίζεται. Δηλαδή ο δικαιωματισμός εδώ, ενώ στην Ουκρανία, ας πούμε, μπορούσε να υποστηριχθεί, εδώ δεν μπορεί να υποστηριχθεί, γιατί εδώ, όπως είπες πολύ ωραία, στο όνομα του δυτικού πολιτισμού και του προκεχωρημένου φυλακίου του ενάντια στους βάρβαρους, σκοτώνουμε... Άρα δεν υπάρχει κάτι πολύ πιο ταυτοτικό. Βέβαια. Για τη Δύση στο σύνολό της. Και επομένως ερχόμαστε τώρα, δηλαδή αναγκαστικά φεύγουμε από το δικαιωματισμό. Εγώ εδώ βλέπω μετατοπίσεις λίγο, πώς να το πούμε, τιτανικές δυνάμεις, ας πούμε, να μπαίνουν στην ιστορία. Βλέπω μετατοπίσεις της εξής. Φεύγουμε από το δικαιωματισμό υποχρεωτικά και θα πάμε στον πόλεμο των πολιτισμών. Και εκεί πια η άκρα δεξιά... Εννοείς η επίσημη αφήγηση. Ναι. Γέφυρα, και, ίσως... εκεί θα ταυτιστεί η συστημική αφήγηση με την αντισυστημική αφήγηση της άκρας δεξιάς και βλέπεις πάρα πολύ, πολύ ωραία αυτό που είπες πριν. Το Μακρόν με τη Λεπέν ή με την Ιταλίδα να κινούνται στον ίδιο παρανομαστή. Ή τον Ορμπάν. Ναι, ενδεικτικά τελείως. Εδώ ναι. Στην Ελλάδα, αυτό να πω μόνο, συγγνώμη, okay. Είναι φοβερό το ότι εδώ στην Ελλάδα όλοι οι χριστιανοί, ας πούμε, ελληνοχριστιανοί που είναι φιλοϊσραηλινοί, υιοθετούν απολύτως 100% τη ρητορική των Ευαγγελιστών. Στην σημερινή Ελλάδα μπορείς να πουλήσεις το οτιδήποτε. Δεν είναι η Ελλάδα μόνο, είναι όλη η Ευρώπη. Άμα το με αντιτουρκικό πρόσωπο. Είναι, ναι, λοιπόν, αυτό είναι τα πραγματικά βήματα απώλειας κυριαρχίας και υποτέλειας που καταγράφονται σε αυτούς που, απέναντι σε αυτούς που θεωρούμε συμμάχους και φίλους και εταίρους κτλ. Με πρώτο και καλύτερο το Ισραήλ που διεισδύει ολοένα και περισσότερο και στην οικονομική ζωή και στην πολιτιστική. Όλα αυτά
αφήνουν αδιάφορους, παντελώς, διάφορους πολύ υπερήφανους εθνικά συμπολίτες μας. Στην Αμερική, πάντως να πω, υπάρχει μια λεπτομέρεια που τελικά δεν αποδεικνύεται λεπτομέρεια, που είναι το μεγάλο λάθος του Νετανιάχου. Ότι μετέτρεψε το ζήτημα της υποστήριξης προς την κυβέρνησή του σε τμήμα της κομματικής αντιπαράθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πάνω πολλά χρόνια που το έκανε αυτό, όταν επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες και μίλησε στο Κογκρέσο, που ελεγχόταν τότε από τους Ρεπουμπλικανούς, χωρίς πρόσκληση του Προέδρου, ο οποίος ήταν τότε ο Ομπάμα, και πραγματοποίησε αυτό το ταξίδι με σκοπό να αποτρέψει μια βασική πολιτική του Προέδρου Ομπάμα, που ήταν η συνυπογραφή της Διεθνούς Συμφωνίας για το Πυρηνικό Πρόγραμμα του Ιράν. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, το θέμα Ισραήλ δεν είναι πια το αντικείμενο της αυτονόητης διακομματικής συνένεσης που ήταν στην Αμερικάνικη πολιτική. Ωραία. Εγώ... Αρχίζει και γίνεται αντικείμενο πόλωσης Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών. Ναι, αλλά στη σημερινή συγκυρία ο Biden αρχικά εμφανίστηκε ως βασιλικότερος του βασιλέως στο ζήτημα της στήριξης του Ισραήλ. Αυτός όμως τώρα έχει προβλήματα με τη βάση του, όχι οι Ρεπουμπλικανοί. Ναι, και σε αυτά που λέγαμε πριν προς επίρρωση είναι το ότι στην στάση του στο Παλαιστινιακό, στο Ισραήλ, προς το Ισραήλ αυτή τη στιγμή έχει ένα τεράστιο ποσοστό του Δημοκρατικού Κόμματος εναντίον του, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι στηρίζουν αυτή την πολιτική περίπου συμπαγώς. Έχει δίκιο. Φαντάζομαι το πέρασμα από τον δικαιωματισμό στον πόλεμο των πολιτισμών το έκανε το Σαρδάμ του Σουηδού Πρωθυπουργού, που μίλησε για το δικαίωμα του Ισραήλ στη γενοκτονία. Ήθελε να πει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Λοιπόν, ναι, μπορεί ο σύγχρονος δυτικός δικαιωματισμός να παραδεχθεί ότι υπάρχει. Κοίταξε, το έτσι δικαίωμα αλλιώς υπάρχει ένας κινησμός στη γενοκτονία. Ναι, υπάρχει ένας κινησμός στην πολιτική και ο λαός, η κοινή γνώμη, σε ένα βαθμό μεγαλύτερο ή μικρότερο, είναι διατεθειμένη να κάνει τα στραβά μάτια, να δεχθεί αυτόν τον κινησμό όταν διακυβεύονται και σοβαρότερα πράγματα. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται εγκλήματα, ούτε αυτό που γίνεται τώρα είναι το μεγαλύτερο. Πώς τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Δηλαδή, έχουν πάρα πολλά πράγματα. Εδώ συμβαίνουν δύο ιδιαίτερα. Το ένα είναι αυτό που είπε πριν ο Σπύρος, δηλαδή βλέπουμε όλο αυτό να γίνεται on camera με έναν τρόπο ή έστω στα social media. Δηλαδή, υπάρχουν βίντεο και όλη η προσοχή έχει στραφεί σε αυτό. Αυτό είναι στην κοινωνία του θεάματος, ας πούμε, που ζούμε, της εικόνας, είναι πολύ κρίσιμο. Και το δεύτερο είναι ότι όλο τεινάζεται στον αέρα, το ίδιο θα πω, η ηθική δικαιολόγηση της ανωτερότητας αυτού του πολιτισμού. Δηλαδή αυτός ο πολιτισμός πλέον υπάρχει μια, ας πούμε, αντίφαση. Δικαιούται να σκοτώσει όλους αυτούς που είναι βάρβαροι και σκοτώνουν. Δηλαδή στο όνομα του πολιτισμού κάνει βάρβαρα πράγματα και αυτό το πράγμα είναι μια... Έχω, η ερώτηση αυτή είναι, δεν ξέρω αν είναι, θα έλεγα είναι βραδιφλεγής βόμβα αυτό, ας πούμε, στο πνευματικό πυρήνα του, το σημερινό του δυτικού πολιτισμού. Και δεν μιλάω για νούμερα, είπες εσύ, ας πούμε, ότι ποιες είναι οι μειοψηφίες, ποιες είναι οι πλειοψηφίες, αν αυτό είναι μεγάλα μεγέθη. Εγώ τουλάχιστον το αντιμετωπίζω αυτό σαν ένα γεγονός, το εντοπίζω, το βλέπω και επειδή περιμένω να συμβούν και άλλα πράγματα... Δεν τελειώσαμε, ας πούμε, με την οικονομική κρίση. Και αν όντως η Δύση, να μην πω θα καταρρεύσει, ας πούμε η δυτική ηγεμονία, η αμερικανική ηγεμονία δεχθεί σοβαρά πλήγματα, που αυτό θα έχει και συνέπειες οικονομικές και κοινωνικές, δεν ξέρω όλα αυτά μαζί, ας πούμε, στα επόμενα 5, 10, 15 χρόνια πώς θα λειτουργήσουν. Δεν διαφωνώ καθόλου. Είναι καταλυτικές εξελίξεις. Και θα τρέξουν γρήγορα, νομίζω. Και θα λειτουργήσει και ο διαπαιδαγωγητικός ρόλος της ΙΤΑΣ. Η διαφορά της 7ης Οκτωβρίου από οτιδήποτε άλλο έχουμε δει σε τόσες δεκαετίες μεσανατολικού ζητήματος είναι ότι εδώ βλέπουμε ξαφνικά τον υποτελή να παίρνει την πρωτοβουλία της σύγκρουσης, να την διεξάγει με μία ομοία αποτελεσματικότητα στην οποία δεν μας έχει συνηθίσει μέχρι τότε, να ευνηδιάζει τον αντίπαλο, τον κυρίαρχο. Να ταπεινώνει στην πραγματικότητα τον κυρίαρχο
Και προφανώς η ευαίσθητη ευρωπαϊκή κοινή γνώμη δεν μπορεί εύκολα να αντικρίσει τον Παλαιστίνιο σε ρόλο άλλων από αυτόν του θύματος. Σε ρόλο δράστη βίαιου της δικής του ιστορίας. Ακόμα και πιο ευαίσθητες ψυχές προϋποθέτουν τις ιεραρχήσεις για τις οποίες συζητάμε τόσο. Ναι, τώρα νομίζω ότι ο Κώστας ξαναβάζει στην κουβέντα αυτό που το έβαλε από την πρώτη στιγμή, δηλαδή ανοίγει το πράγμα, ας πούμε, σε όλη τη σκακέρα, τη διεθνή, την παγκόσμια. Υπό μίαν έννοια όμως, θίγει το σκέλος. Με έναν τρόπο θίγει το σκέλος της εναλλακτικής της δυτικής στάσης και αφήγησης που έβαλες στο ζήτημα, τη λογική των πολιτισμών. Υπάρχουν μύρια όσα στοιχεία τα οποία με επιθαχυντικό τρόπο μας παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια για την τεχνική ικανότητα του λεγόμενου πλανητικού νότου, τη σχεδιαστική ικανότητα, τέτοιου είδους στοιχεία, και το βλέπουμε. Μίλησες για το πώς η Χαμάς, για το επιχειρησιακό σχέδιο της Χαμάς, για παράδειγμα. Που, και το κυριότερο είναι η μετατόπιση του οικονομικού κέντρου βάρους του πλανήτη και σε μικρότερο βαθμό του στρατιωτικού, όπου η σχίση του δυτικού κόσμου είναι μια βασική παράμετρος της πολιτισμικής υπεροχής του δυτικού κόσμου, και αυτή σιγά σιγά υπονομεύεται. Αυτό είναι άλλο θέμα, βέβαια, αυτό που συζητάγαμε τώρα. Όχι, είναι το ίδιο θέμα. Είναι η άλλη όψη. Γιατί συμφωνήσαμε ότι είναι ένα ταυτοτικό, αντανακλαστικό αυτό που οδήγησε την 7η Οκτωβρίου τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τις κοινωνίες τους σε πρώτη φάση, γιατί μέσα στον χρόνο υπήρξε αλλαγή, να ταυτιστούν χωρίς καθόλου αποχρώσεις με την οπτική του Ισραήλ. Είχαμε πει, το είπαμε και οι τρεις, ότι είναι ταυτοτικό. Γιατί άραγε είναι ταυτοτικό? Εδώ νομίζω ότι επειδή ισχύουν και όσα λες σε παγκόσμιο επίπεδο για την αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεις, ότι ο τραυματισμένος ναρκισισμός της Δύσης βγάζει πολύ απεχθή φαινόμενα στο προσκήνιο. Πράγματι, και μια πλευρά αυτού του πράγματος είναι και στην ίδια την αντιπαράθεση σήμερα, στον τρόπο αντιμετώπισης της αγανάκτησης σε σχέση με τη στάση των τόσα γίνονται στην Παλαιστίνη από το Ισραήλ, όπου η φήμωση, ο διασυρμός, μακαρθισμός. Έχουμε φτάσει σε κλίμα μακαρθισμού πάλι. Όσον αφορά... Εσύ έλεγες, το διακόπτω με αφορμή το μακαρθισμό. Στη συζήτησή μας πιο πριν έλεγες ότι στα πανεπιστήμια τα αμερικανικά κυκλοφορούν φορτηγά με τις φωτογραφίες των φοιτητών που έχουν υπογράψει για την στην περίμετρο του Πανεπιστημίου του Πυρός. Στην αρχή ζητήσανε διάφορες εταιρείες τα ονόματα των φοιτητών να τους βάλουν σε μαύρες λίστες, ώστε να μην προσληφθούν ποτέ όταν αποφοιτήσουν, και τώρα δεν αρκούνται απλώς σε αυτό, αλλά τους μεγαλοδορητές απέστειλαν τα κονδυλιά τους, τους βγάζουν ας πούμε σε κοινή θέα με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, που πραγματικά είναι ένα είδος, ας το πούμε έτσι, μακαρθισμού της αγοράς πια, όχι του κράτους. Ναι, και γυρίζουμε σε ένα θέμα που έθιξε ο Κώστας, έθιξες εσύ Κώστα νωρίτερα, αλλά δεν μπήκαμε παραπάνω σε αυτό, στο ζήτημα της τόλμης που χρειάζεται η αντίδραση σε πάρα πολλές περιπτώσεις στον αμερικάνικο χώρο. Ναι, θεωρώ ότι χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη τόλμη τη σήμερα ημέρα. Γι' αυτό δημιουργεί μια... Να τα βάλεις με το μύθο του Ισραήλ, παρά το 2003 να λες ότι οι κακοί Αμερικάνοι δεν πρέπει να εισβάλλουν στο Ιράκ. Ήταν λίγο στη σφαίρα του αυτονόητου τότε. Ναι. Πρέπει να μαζέψουμε λίγο τη συζήτησή μας για να κλείσουμε σιγά σιγά. Μέχρι τώρα παίξαμε σε δύο επίπεδα, το πολιτικό και το ιδεολογικό, αν μπορώ να το πω έτσι, κάπως ανακατεύοντάς τα, προσπαθώντας να τα διαχωρίσουμε, αλλά και τα συνδέαμε κτλ.
Εμένα η ερώτησή μου τώρα τελειώνοντας, έτσι αν μπορείτε μια γρήγορη απάντηση, είναι αυτό όλο που συζητάμε, είτε σαν ρήγμα, είτε σαν μικρορήγματα είτε κτλ. Στο ιδεολογικό θα εξαρτηθεί από το πώς θα πάνε τα πράγματα πολιτικά ή θα λειτουργήσει κάπως από μόνο του. Είναι μπερδεμένη ερώτηση, ασαφής. Εγώ νιώθω ότι υπάρχει μια βραδιφυλλική. Θα χτίσει μια δική της δυναμική. Μια βραδιφυλλική. Ναι. Να τροφοδοτηθεί ή όχι από εξωτερικές εξωτερικές. Δηλαδή, ας πούμε, μια α ή β τροπή του πράγματος στο πολιτικό επίπεδο, στο γεωπολιτικό επίπεδο. Αυτό που ζούμε τώρα θα το υπερβεί, θα το ξεπεράσει ή αυτό θα είναι μια σταθερά μικρότερη, μεγαλύτερη που θα λειτουργήσει σαν βραδιφλεγές υλικό σε μια ιδεολογική αναστάτωση, ας πούμε, ή σε έναν κλειδονισμό μέσα στο δυτικό παράδειγμα. Νομίζω ότι στο πιο κρίσιμο ερώτημα. Δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Εγώ τίνω να συμφωνήσω με σένα. Πιστεύω και ελπίζω ότι δεν προβάλλω προσδοκίες σε αυτό, ότι έτσι θα συμβεί. Μια πολύ μικρή ένδειξη είναι ότι αν υποθέσουμε, ως νοητικό πείραμα το λέω, όχι ως... ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν σε 1-2 χρόνια έναν πόλεμο του τύπου της Λιβύης, του Ιράκ κτλ. Μπορούν να επικαλεστούν την αφήγηση που είχαν επικαλεστεί τότε ως είχε. Μου φαίνεται κάπως δύσκολο πλέον. Αυτό δεν είναι απάντηση στο ερώτημά σου φυσικά. Όχι, είναι με έναν τρόπο. Εντάξει, εγώ δηλαδή, για να σου πω τι θα βλέπα, μπορεί και να μπορούν, αλλά σίγουρα με πολύ δόση πια πολέμου των πολιτισμών. Δηλαδή θα πρέπει να τεθεί ένα θέμα ότι ένα μέρος του κόσμου πια είναι πραγματικά πολιτισμένο, δημοκρατικό κτλ. Και ένα άλλο δεν είναι και ως εκ τούτου οφείλει να είναι υποτελές. Δηλαδή έχουμε περάσει μια άλλη φάση. Αυτό λέω. Έχουμε περάσει άλλη φάση από αυτή της παγκοσμιοποίησης και της αγοράς και τα λοιπά. Δηλαδή το πολιτικό έρχεται στο προσκήνιο πια. Με έναν τρόπο... Ωραία. Και στο λένε πρώτοι και καλύτεροι άνθρωποι της αγοράς που ορθογραφούν, ξέρω εγώ, στους Financial Times ή συγκεντρώνονται στο φόρουμ του Davos. Αυτό σου λένε. Να. Τώρα η πολιτική έχει πρωτοκαθεδρία. Ωραία. Ας μείνουμε λοιπόν με το ερώτημα και αν είναι θα ξαναλέμε. Και το συμπέρασμα, το τελευταίο. Thank you.